Μεγάλη αναγνωρισιμότητα παίρνουν τα φάρμακα για γρήγορο αδυνάτισμα και μάλιστα χωρί κάποια δίαιτα. Έτσι, ετοιμάζονται ήδη 105 φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία θα προσφέρουν γρήγορο αδυνάτισμα χωρί στερήσει και δίαιτε, με τα 23 από αυτά ήδη να κυκλοφορούν στην αγορά ή να ετοιμάζονται να κάνουν την εμφάνισή του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπω αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αναστάσιο Τερζή, μέλο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, αδυνάτισμα χωρί δίαιτα δεν υπάρχει. Καταρχά, αδυνάτισμα χωρί δίαιτα δεν υπάρχει τι σημαίνει αδυνατισμό χωρί δίαιτα δεν υπάρχει, ότι αν δεν μειώσει κανεί την πρόληψη τροφή, ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να χάσει βάρο. Ε, τα φάρμακα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν και από ό,τι φαίνεται οι φαρμακευτικέ εταιρείε έχουν στοχεύσει εκεί, γιατί είναι μια αγορά η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον ε, και καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και πολύ. Ζήτηση οπότε και αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον για τι εταιρείε καθώς η παχυσαρκία ειδικά στο δυτικό κόσμο είναι πλέον πολύ διαδεδομένο φαινόμενο. Η τρομερή ζήτηση φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο όπω το Ζεμπίκ έχουν δημιουργήσει τεράστιο ανταγωνισμό με εταιρείε από όλο τον κόσμο να έχουν ρίξει όλο το βάρο του στο λανσάρισμα όσο το δυνατό πιο γρήγορα χαπιών αδυνατίσματο με την ταχύτερη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τι λιγότερε δυνατέ παρενέργειε. Υπάρχουν λοιπόν φάρμακα τα οποία ξεκίνησαν αρχικά για άλλου σκοπού, όπω είναι η καταπολέμηση του διαβήτη. Απλά φάνηκε ότι μια εντό αγωγικών ευεργετική παρενέργεια αυτών των φαρμάκων είναι και η μείωση τη όρεξη, άρα και η απώλεια βάρου. Οπότε αποφάσισαν οι εταιρείε να στοχεύσουν εκεί και να βρουν τρόπο αυτά τα φάρμακα να τα κάνουν πιο αποτελεσματικά, με λιγότερε παρενέργειε και κυρίω από το στόμα πια. Έτσι Υπάρχει η γνωστή ένεση που χορηγείται μία φορά την εβδομάδα που είχε γίνει χαμό του προηγούμενου μήνε που είναι φάρμακο αντιδιαβητικό, αλλά πολλοί το παίρνανε και για, για απώλεια κιλών. Αυτά όλα τα φάρμακα στοχεύουν σε ένα πεπτίδιο το οποίο βρίσκεται στο γαστιντερικό σωλήνο, το οποίο δίνει και εντολή στον εγκέφαλο ότι έχουμε χορτάσει. Και ταυτόχρονα καθυστερεί και την, και την του, του στομάχου. Με αποτέλεσμα, να αισθανόμαστε με λιγότερο φαγητό πλήρη και να μην πεινάμε ε, γρήγορα ξανά για να, για να θέλουμε να φάμε πάλι. Οι φαρμακευτικέ εταιρείε γνωρίζοντα πω ένα μεγάλο αριθμό πολιτών ανά τον κόσμο δίνει μάχη με την παχυσαρκία δηλώνουν πω έχουν βρει μάλιστα το μαγικό συστατικό και έρχονται να γιγαντώσουν τα κέρδη του με αυτά τα ιατρικά σκευάσματα. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά και στην Αμερική αλλά και στην, στο όλο το δυτικό κόσμο. Ε, ναι, οι φαρμακευτικέ εταιρείε φαίνεται ότι έχουν επικεντρωθεί εκεί πέρα. Ε, Παρ' όλα αυτά μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Όπω τονίζει ο Αναστάσιο Τερζή, στην εγχώρια αγορά υπάρχει μόνο ένα φάρμακο για δυνάτισμα, ενώ αναμένεται να εισαχθούν του επόμενου μήνε και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα από την Αμερική. Σ αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα σκεύασμα στην Ελλάδα, το οποίο κυκλοφορεί ε, σε αυτήν την κατηγορία με ένδειξη για δυνάτισμα, το οποίο είναι μια ένεση που γίνεται καθημερινά. Ε, αυτή υπάρχει κυκλοφορεί, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Κάποιοι γιατροί δεν αποζημιώνονται, είναι στη λεγόμενη αρνητική λίστα. Διότι θεωρείται η παχυσαρκιαία lifestyle νόσο και ο ΕΟΠΗ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία δεν την αποζημιώνουν. Ε, την οποία μπορεί να την προμηθευτεί. Αναμένονται ε, όλα αυτά τα για οποία, τα οποία διαβάζουμε στο διαδίκτυο και στι ειδήσει ε, τα οποία θα μα έρθουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κυρίω. Δεν έχουν πάρει όμω ακόμα ε, άδεια κυκλοφορία στη χώρα μα. Ε, το πρώτο από αυτά αναμένεται κάπου προ το καλοκαίρι, ένα φάρμακο τη Ελλάδα ηλίλη, ε, αρκετά αποτελεσματικό όπως δείχνουν τα στοιχεία τουλάχιστον εκεί που έχει ήδη σταχθεί στην Αμερική και αλλού, πάλι σε ενέση μορφή. Και πιο αργά, ίσως και του χρόνου, ε, αναμένονται αντίστοιχα, αντίστοιχα σκευάσματα τα οποία πλέον θα είναι σε μορφή χαπιού από το στόμα. Όπου βέβαια η πρόσληψη εκεί γίνεται ακόμη πιο εύκολη, γιατί πολλοί άνθρωποι, ίσω και δικαιολογημένα, ε, δεν θέλουν να κάνουν κανονέσει, τις φοβούνται κλπ. Οπότε από αυτή την έννοια τους επόμενους μήνες θα έχω και ο Έλληνας πολίτης δυνατότητα πρόσβαση σε τέτοιου σκευάσματα. Για τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν.